Τα πάνω κάτω στην αγορά των ακινήτων έχουν φέρει πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πολλά διαμερίσματα κυρίως του κέντρου ανακαινίζονται από τους ιδιοκτήτες τους και διατίθενται πλέον μόνο για ενοικίαση λίγων ημερών. Αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν διαμερίσματα για να στεγάσουν φοιτητές ή οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Ήδη πολλοί Έλληνες έχουν κάνει χρήση της πλατφόρμας. Ρωτήσαμε να μας μεταφέρουν την εμπειρία τους αλλά και να συγκρίνουν με τις τιμές των ξενοδοχείων. Ναι, τη γνωρίζω. Για τη χρησιμοποιείτε? Ποτέ. Για ποιο λόγο? Δεν έτυχε. Δεν έχω χρησιμοποιήσει εννοώ. Δεν έτυχε. Μάλιστα. Τη χρησιμοποιείς? Έχει τύχει μια φορά. Για δικό σου διαμέρισμα ή για να νοικιάσεις? Για να επισκεφθείς κάποιο χώρο. Για να επισκεφτώ κάποιο χώρο. Περισσότερο και από περιέργεια αυτό. Πώς σου φάνηκε η τιμή σε σύγκριση με το ξενοδοχείο? Σε ορισμένες χώρες είναι πιο ακριβά από ένα ξενοδοχείο, σε άλλες συνήθως συμφέρει περισσότερο. Έχω χρησιμοποιήσει κάποιες φορές. Ναι, με τους γονείς μου βασικά, γιατί το έχουν ψάξει κάποιες φορές και σε μέρη που πάμε. Ναι. Οι τιμές σας συγκριτικά με το ξενοδοχείο πώς σας φαίνονται? Καλές. Έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, όχι τώρα. Για να πάω. Για άλλους. Όχι για μένα. Οι τιμές πώς σας φαίνονται σε σύγκριση με το ξενοδοχείο? Συμφέρουν. Αλλά ειδικά σε νησιά, σε μικρά μέρη όχι. Δηλαδή πιστεύω ότι άμα πας σε επαρχία, δεν συμφέρει το Airbnb. Καλύτερα να πας να βρεις έναν ντόπιο και θα σου κάνει καλύτερες τιμές. Α, μια φορά την έχω χρησιμοποιήσει. Πώς σου φάνηκε? Καλή, βολική, ξέρω. Οι τιμές της σε σύγκριση με το ξενοδοχείο πώς είναι? Α, καλύτερες τιμές, συνήθως και πιο καλά διαμερισματάκια, δωματιάκια, οπότε αυτό, μια φορά που ήταν πολύ εντάξει. Αρκετά συχνά, όπου ταξιδεύω, ναι. Όποτε ταξιδεύω. Ναι. Πώς σας φαίνονται οι τιμές συγκριτικά με ένας ξενοδοχείο? Κάποιες φορές συμφέρουν, κάποιες φορές δεν συμφέρουν, ανάλογως τι ζητάει και ο καθένας. Νομίζω είναι μια βολική λύση. Απλά βρήκε κάποιον ανταγωνιστή Booking. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Όχι, δεν έχει τύχει ποτέ να το χρησιμοποιήσω. Την έχεις ακουστά, ναι. Έχεις σκοπό να τη χρησιμοποιήσεις για να δεις? Βεβαίως, κάποια στιγμή θα το δοκίμαζα αν χρειαζόταν. Δεν τη χρησιμοποιώ, αλλά ξέρω από γνωστούς. Οι τιμές συγκριτικά με ενός ξενοδοχείου πώς είναι? Είναι πιο φθηνές σίγουρα. Κυμαίνονται ανάλογα το σπίτι τι διαθέτει. Η βραχυχρόνια μίσθωση εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία της. Κάτι το οποίο ζητά επίμονα ο ξενοδοχειακός κλάδος.